Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Βλέπετε τα νέα του Sky στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Σε φορτισμένο κλίμα συνεδριάζει η Κεντρική Ένωση Δήμων προκειμένου να καθορίσει τις επόμενες κινήσεις της στο μέτωπο της κινητικότητας στους Δήμους. Οι Δήμαρχοι, οι οποίοι έχουν απειλήσει ακόμα και με μαζικές παραιτήσεις, εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων και την προσφυγή στα ελληνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια ενάντια στις ρυθμίσεις για την κινητικότητα. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης συναντάται με τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ Γιώργο Βέη, προκειμένου να περάσει το μήνυμα της κυβέρνησης ότι όλες οι αλλαγές στο δημόσιο θα γίνουν με τη σφραγίδα και υπό την ομπρέλα του ΑΣΕΠ. Ο Αλέξης Τσίπρας, λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης για αναδιάρθρωση στα ελληνικά αμυντικά συστήματα, επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις των ΕΑΣ και στις δηλώσεις του τόνισε ότι με την απόφαση αυτή υποβαθμίζεται η αμυντική ικανότητα της χώρας εις βάρος και των ίδιων των εργαζομένων. Οι ιδιωτικοποιήσεις δεν αποτελούν πάντοτε επενδύσεις, είπε ο κύριος Τσίπρας, που αναφέρθηκε και στο σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για τη βιωσιμότητα των αμυντικών βιομηχανιών και το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη δημιουργία ενιαίου φορέα υπό δημόσιο έλεγχο, στον οποίο θα ενταχθούν όλες οι αμυντικές βιομηχανίες. Με προσωπικό ασφαλείας λειτουργήσαν σήμερα τα δημόσια νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, το ΕΚΑΒ και οι δομές της πρόνοιας, καθώς οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό κήρυξαν 24ωρη πανελλαδική απεργία, διαμαρτυρώμενοι για την κινητικότητα μέσω διαθεσιμότητας 2.500 υγειονομικών υπαλλήλων. Οι απεργοί πραγματοποίησαν συγκέντρωση και πορεία στο κέντρο της Αθήνας. Την ίδια ώρα, ο Άδωνης Γεωργιάδης διαβεβαίωσε εκ νέου ότι δεν τίθεται θέμα απολύσεων στο χώρο της υγείας. Μιλώντας στο Sky, ο Υπουργός Υγείας είπε ακόμα πως δεν σχεδιάζεται το κλείσιμο των κέντρων υγείας. Υπερψηφίστηκε στο θερινό τμήμα της Βουλής το νομοσχέδιο του αγορανομικού κώδικα που περιέχει και το επίμαχο άρθρο για το άνοιγμα των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές. Τελευταία στιγμή ήρθε τροπολογία για να ενταθούν στο άνοιγμα και τα καταστήματα που υπάγονται σε εταιρείες franchise. Γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ που έκανε λόγο για δωράκι της κυβέρνησης στο ΚΕΠΕΝΤΕ στους ιδιοκτήτες franchise. Τελικά η τροπολογία υπερψηφίστηκε από Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Χθες το βράδυ ο αρμόδιος υπουργός προχώρησε σε σειρά αλλαγών στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου. Κυριότερη αλλαγή είναι η δυνατότητα που δίνεται στους αντιπεριφερειάρχες να αποφασίσουν όχι μόνο για τον αριθμό των Κυριακών που θα μπορούν να λειτουργούν τα καταστήματα, αλλά και τις περιοχές στις οποίες θα ισχύει η απελευθέρωση, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες. Συνεδριάζει σήμερα η ομάδα εργασίας που προετοιμάζει το Eurogroup και θα εξετάσει την πορεία του προγράμματος για την εκταμείευση της δόσης ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προς τη χώρα μας. Τα 22 προαπαιτούμενα μέτρα που είχε αναλάβει να φέρει σε πέραση η Ελλάδα ως προϋπόθεση για την εκταμείευση της πρώτης ευρωπαϊκής υποδόσης διάσωσης έχουν υλοποιηθεί, έπειτα και από την κατάθεση του νομοσχεδίου για τον κώδικα φορολογικής διαδικασίας την Τρίτη. Αυτό διαμηνύει το Υπουργείο Οικονομικών στον απόϊχο δημοσιεύματος του πρακτορείου Bloomberg που κάνει λόγο για αναβολή αποδέσμευσης της υποδόσης λόγω μη υλοποίησης των 5 εκ των 22 προαπαιτούμενων. Την απαγόρευση όλων των συναθρήσεων για σήμερα για λόγους δημόσιας ασφάλειας αποφάσισε ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής με αφορμή τη συγκέντρωση που έχει προγραμματίσει η Χρυσή Αυγή στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Αττικής και τη διανομή τροφίμων μόνο σε Έλληνες. Η απόφαση του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Αττικής επικαλείται τις διατάξεις του Συντάγματος που προβλέπουν την απαγόρευση συναθρήσεων όταν επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια και τη γνωμοδότηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Είχε προηγηθεί η απαγόρευση από το Δήμο Αθηναίων της διανομής τροφίμων από τη Χρυσή Αυγή μόνο σε Έλληνες στην πλατεία Αττικής, με το αιτιολογικό μεταξύ άλλων ότι προάγει συνειδητά το ρατσισμό και την ξενοφοβία. Τελικά η δράση της Χρυσής Αυγής θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του κόμματος. Ο Ηλίας Κασιδιάρης εξαπέλυσε δρυμία κριτική στην κυβέρνηση, λέγοντας πως η δημόσια τάξη και ασφάλεια δεν απειλείται από άνεργους και άπορους πολίτες. Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξης Νίκος Δένδιας δήλωσε: «Η προαναγγελία συγκέντρωση στην πρωτεύουσα ανήμερα της συμπλήρωσης 39 ετών από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, από το θλιβερό νεοελληνικό κακέκτυπο του ναζιστικού ολοκληρωτισμού, με την προσχηματική επίκληση διανομής τροφίμων, συνιστά έμπρακτη ηρωνία προς την ελληνική κοινωνία που βιώνει την κρίση». Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κάρολος Παπούλια, σε μήνυμά του για την 39η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας, υπογραμμίζει την ανάγκη αναγνώρισης της αξίας της Δημοκρατίας, όχι ως αυτονόητης πραγματικότητας, αλλά ως κατάκτησης που χρειάζεται διαρκή προστασία και ευάθυση. Εστιάζοντας ειδικότερα στην οικονομική κρίση, ο κύριος Παπούλιας επισημαίνει πως η ανωδική πορεία της περίοδου της μεταπολίτευσης σταμάτησε με βίαιο τρόπο, καθότι ήταν ασταθές το έδαφος πάνω στο οποίο αναπτύχθηκε. Παρά τα αυτά, όμως, σημειώνει, το μίσος και η βία δεν είναι λύση ούτε απάντηση, είναι ίσως το πιο σκοτεινό κομμάτι του προβλήματος.
Με τη βία απομάκρυνε η αστυνομία διαβηλωτές μπροστά από το Κοινοβούλιο της Βουλγαρίας, οι οποίοι είχαν αποκλείσει τη νύχτα το κτίριο και εμπόδιζαν την έξοδο βουλευτών και υπουργών μέχρι τα ξημερώματα. Οι διαβηλώσεις στη χώρα συνεχίζονται ουσιαστικά διάλειπτα τον τελευταίο μήνα, με αίτημα την απομάκρυνση της νέας κυβέρνησης υπό τον κεντροαριστερό Ρεσάρσκι. Την πρώτη του δημόσια εμφάνιση έκανε χθες βράδυ ο νεογέννητος γιος του πρίγκιπα Βίλιαμ και της δούκισσας του Κέιμπριτζ υπό τις επιθυμίες του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί έξω από το μαευτήριο. Η δούκισσα Κέιτ έφερε στον κόσμο τη Δευτέρα τον τρίτο στη σειρά διαδοχής για το θρόνο του Ηνωμένου Βασιλείου. Το βασιλικό μωρό με τους γονείς του αποχώρησαν από το μαευτήριο. Με αντίπαλο την τουρκική Ελλάζινγκσπορ θα αγωνιστεί απόψε η ποδοσφαιρική ομάδα του Παναθηναϊκού σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας που θα διεξαχθεί στην Ολλανδία. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 7 το βράδυ ώρα Ελλάδος και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του ΟΤΕ. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και κατά τόπους στα νοτιοανατολικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στο Αιγαίο έως 30 με 32 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό το δελτίο στην νοηματική ολοκληρώθηκε. Επόμενη ενημέρωση από το Sky στις 7. Καλό σας απόγευμα.